Γεια σας, είμαι ο Μάνος Γαζιανός, στρατιωτικός κτηνίατρος και απόψε θα μιλήσουμε για το πού και πώς μπορεί ο σκύλος μας να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Έχουν ακουστεί διάφορα όσον αφορά στους σκύλους και την αγάπη τους για τη θάλασσα. Άλλες φυλές, όπως τούτη εδώ πέρα, είναι δίνει κολυμβητές, υπάρχουν κάποιες άλλες οι οποίες δεν είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε σκύλος μπορεί να κολυμπήσει, είναι ικανός να κολυμπήσει τη θάλασσα, ιδίως την εποχή που διανύουμε. Αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας και ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Γιατί ως κηδεμόνες των ζώων θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την νομοθεσία. Αυτό που ισχύει είναι ότι γενικά οι σκύλοι δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, όμως σύμφωνα με μια εγκύκλιο του 2006 σε μη οργανωμένες πλάζ και σε παραλίες όπου είναι ερημικές με λίγους λουόμενους ή καθόλου μπορούν τα ζώα να βουτήξουν. Στην Ελλάδα είναι λίγο ελαστικά τα πράγματα, απλά πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι ισχύει για εμάς και να είμαστε προετοιμασμένοι. Πολλοί φοβούνται ότι ο σκύλος του διπλανού τους θα ουρήσει μέσα στη θάλασσα, θα τη μολύνει. Είναι λίγο τραβηγμένο όλο αυτό. Ο σκύλος δεν θα επιλέξει να ουρήσει μέσα στη θάλασσα. Είναι μια κακιά συνήθεια που συνήθως έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Αλλά επίσης δεν θα προχωρήσει σε κενώσεις, γιατί δεν τον βολεύει η θάλασσα. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει υπό συνθήκες μόνο στην ακρογιαλιά, όπου και αυτό εξαρτάται από τον κηδεμόνα του, ο οποίος θα πρέπει να τον υιοθετήσει. Γενικά είναι καλό οι σκύλοι να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, αρκεί να προσέχουμε για το τι θα κάνουμε έπειτα. Τι εννοούμε αυτό? Πρέπει με το που τελειώσει το μπάνιο του ζώου μας στη θάλασσα να το ξεπλύνουμε άμεσα. Είναι πολλές φορές που μας προσκομίζουν την κλινική ζώα τα οποία έχουν σταφυλοκοκκική δερματίτιδα επειδή δεν ξεπλένονται παρκώς ή δεν ξεπλένονται καθόλου, μόνο και μόνο επειδή το αλάτι τους έχει δημιουργήσει μια ανισορροπία στην μικροβιακή χλωρίδα του δέρματος, οπότε βρίσκεται ευκαιρίως σταφυλόκοκκος και μας δημιουργεί μερικά προβλήματα. Πολύ σημαντικό, ιδίως για τις βραχυκεφαλικές φυλές, όπως παγ και διάφορα άλλα ζώα, είναι να μην τα έχουμε σε έντονη έκθεση στον ήλιο. Γενικότερα ισχύει για τα ζώα να μην βρίσκονται σε έντονη έκθεση στον ήλιο. Ισχύει ότι και για μας και ακόμα περισσότερο, ιδίως για κάποιες φυλές. Ζώα τα οποία έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά ακόμα και ζώα τα οποία δεν είναι επιβαρημένα με κάποια νόσο, θα πρέπει να βρίσκονται στον ίσιο μετά τον μπάνιο τους. Θα πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη του κηδεμόνα και θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας να μην κυλιούνται στην άμμο, διότι η άμμος συνήθως γίνεται τροφή, όπως και το ξυλαράκι τώρα για το χάρι εδώ, και δεν πρέπει να τα αφήνουμε μόνα τους, δεμένα. Επίσης, ισχύει πάντα ότι η αυξημένη θερμοκρασία μπορεί να δημιουργήσει υπερθέρμανση του ζώου και να φτάσουμε σε θερμοπληξία. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πάντα δροσερό νερό μαζί, να μπορούμε να δροσίσουμε το ζώο μας και πάντα να παρατηρούμε το πόσο έντονη είναι η ταχύπνιά του στο χώρο το οποίο το έχουμε. Αν φτάσουμε στο σημείο να υποψιαζόμαστε θερμοπληξία, δηλαδή έντονα ερυθρούς βλενογόνους στο στόμα, τα ούλα του ζώου μας, δηλαδή μια έντονη ταχύπνια πέρα του κανονικού όπως γνωρίζουμε το ζώο μας, θα πρέπει σίγουρα να χρησιμοποιήσουμε νερό να το δροσίσουμε. Είναι όπλημα δύσκολα θα έχουμε στην παραλία να ρίξουμε στις πατούσες του για να το δροσίσουμε. Να το βάλουμε σίγουρα στη δροσιά άμεσα και αναλόγως σε τι κατάσταση βρίσκεται το ζώο, να σκεφτούμε πώς πρέπει να το προσκομίσουμε στην πλησιαστερή κτηνιατρική κλινική. Αυτό που έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι λόγω τριχώματος τα ζώα καμιά φορά δεν μπορούν να πάγουν τη θερμοκρασία τόσο εύκολα, οπότε είναι σε δεινότερη θέση από ότι εμείς. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην παραλία υπάρχουν διάφορα αντικείμενα, πάντα ισχύει αυτό για τα ξένα σώματα, και οι σκύλοι σκάβοντας στην άμμο βρίσκουν και τρώνε πολλές φορές πράγματα που δεν πρέπει. Τέλος, καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι σκύλοι ναι μεν δεν είναι φτιαγμένοι για να κολυμπούν, αλλά μπορούν να έχουν αυτή την απόλαυση όπως εμείς, αρκεί να είμαστε προσεκτικοί και να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που μπορεί να τύχουν. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μαζί μας κάποια έστω φάρμακα πρώτης ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστεί να χορηγήσουμε μετά από ένα τσίπημα από μέλισσα, γιατί συνήθως σε περιοχές όπου κάνουμε μπάνιο υπάρχουν τέτοια έντομα.
Κλείνοντας, πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το σκύλο μας δεν τον πιέζουμε για να κάνει μπάνιο, επειδή εμείς θέλουμε να βγούμε ενδεχομένως μια φωτογραφία με αυτόν μες στη θάλασσα. Θα πρέπει όντως να το επιλέξει εκείνος και από τη στιγμή που το επιλέξει, τώρα πια ξέρουμε τι να κάνουμε, ούτως ώστε να το ευχαριστηθεί και να μην έχει κανένα αντίκτυπο στην υγεία του. Ευχαριστώ.